Η κυρία Βιέρα αναφέρεται σε δηλώσεις του πατέρα τη κυρία Στεφανίδη, ο οποίο. Κατά του κυρίου Πατούλη. Ναι, ο οποίο είπε. Για τον κύριο Πατούλη, ο οποίο δεν έχει καμία αρμοδιότητα στι πυρκαγιέ. Πρώτον. Δεύτερον, η κυρία Στεφανίδη, μητέρα. Δεν έχει αρμοδιότητα ο πυρκαγιέ. Οι μηδενικέ αρμοδιότητε. Αν επιτρέπετε, κύριε Κεραμάκη, μπορείτε να πάτε μάρτυρα υπεράσπιση. Αλλά η Βούρου είχε για το μάτι. Και ο περιφερειάρχη. Γι' αυτό άλλαξαν αρμοδιότητε και πήγαν στο Υπουργείο. Δεν έχει για να κάνει το συντονισμό να εμφανιστεί κάπου πολιτική προστασία. Αυτή η δήλωσή σα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βιέρα, για να μην μιλάω πάνω σα, να απαντήσω το ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε να λέω. Μιλήσατε όμω επάνω μου, αλλά να απαντήσω σε αυτό που θέλετε. Εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από τον κύριο Κυρανάκη σε σχέση με τη μία αρμοδιότητα του κυρίου Πατούλη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση του κύριου Κυρανάκη και ο ίδιος να μην κληθεί είναι δήλωση υποστήριξης στην κυρία Βούρου και σε σχέση με τις ευθύνες της. Και πόσο όλα αυτά τα χρόνια, επένδυσε πάνω στην δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς για να κάνει φτηνή πολιτική, τραγική πολιτική πάνω στις τάχτες και πάνω στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Mm-hmm. Και ειλικρινά, κύριε Κυρανάκη, θα περίμενα μετά από τόσο καιρό. Κυρία Βιέρη, άλλαξαν οι αρμοδιότητες. Το είπα και πριν. Να δηλώσετε οι αρμοδιότητες που είχε η Περιφέρεια Αττικής, ακριβώς γιατί συνέβη το μάτι, άλλαξαν και πήγαν σε ένα φορέα Υπουργείο. Διάλειμμα και στον κύριο Μάντζο. Άλλο τελεία. Και πάμε. Πάμε, παρακαλούμε.